Σπουδάζω 3 χρόνια, θέλω το πτυχίο και όχι το χαρτί που μου δίνουν στο σχολείο. Δεν είμαστε χομπίστες, είμαστε ηθοποιοί. Είναι κάποια από τα μηνύματα. Είναι κάποιες από τις κραυγές που έβγαλαν ηθοποιοί, οι οποίοι είδαν μέσα από έναν συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως τονίζουν, καμία απολύτως διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ αυτών και τους ίδιους ηθοποιούς. Είδαν το πτυχίο τους μέσα σε μία νύχτα, πτυχίο δραματικών σχολών, να εξισώνεται με το απολυτήριο λυκείου. Όπως καταλαβαίνετε, παρά τις προσπάθειες στις τελευταίες μέρες προσέγγισης του αρμόδιου Υπουργείου, των αρμόδιων Υπουργείων με τους εκπροσώπους των ηθοποιών, παρά αυτές τις προσπάθειες το κλίμα παραμένει τεταμένο και οι αντιδράσεις είναι σφοδρές. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες παραστάσεις διαμαρτυρίας των ηθοποιών έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού γενικά και έξω από συναρμόδια Υπουργεία, με εκπροσώπους, με νέα παιδιά, με τη νέα γενιά των ηθοποιών να διαμαρτύρεται. Θέλω να πάμε στον κύριο Αντώνη Καλομυράκη, τον ηθοποιό, γνωστός ηθοποιός. Να τον καλησπερίσουμε, να του ευχηθούμε καλή χρονιά, χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Κύριε Καλομυράκη, πώς είστε? Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Δεν σας βλέπω, αλλά σας ακούω και είμαι πολύ χαρούμενος. Σας βλέπουμε και σας ακούμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτές τις διαμαρτυρίες πραγματικά που έχουν προκληθεί με αφορμή αυτό το προεδρικό διάταγμα που εξισώνει το πτυχίο των δραματικών σχολών με το απολυτήριο λυκείου. Πραγματικά μια κραυγή αγωνίας συναδέλφων σας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προς μεγάλη έκπληξη όλων των ηθοποιών ήρθε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο μας ενημέρωσε ότι όλοι οι ηθοποιοί, οι απόφοιτοι σχολών χορού, κινηματογράφου είναι ανειδίκευτοι εργάτες, οπότε αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου αυτού, για την μεταπτυχιακή κατάρτιση κάθε ενός που επιθυμεί να μεταβεί σε μια άλλη κλίμακα εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει η βαθμίδα που περνά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αυτόν τον τρόπο. Οπότε όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αναστάτωση, δίκαιη αναστάτωση στον κλάδο μας. Φυσικά είναι παθογένειες πολλών χρόνων που κάποια στιγμή θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Αλλά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί επιλέχθηκε η περίοδος των γιορτών για να γιορτάσουμε μια τέτοια ήττα. Μάλιστα, εντωμεταξύ δεν είχε προηγηθεί καμία απολύτως διαβούλευση, δεν σας είχαν καλέσει προκειμένου να συζητήσετε, να πείτε τη γνώμη σας, να καταλήξετε κάπου ένα διαφορετικό προσχέδιο? Από όσο γνωρίζω, όχι. Απολύτως τίποτα. Και οι κινητοποιήσεις που έγιναν και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών προς το Υπουργείο Παιδείας, προς το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κατέληξαν κάπου. Μάλιστα. Είναι αυτό το περίφημο προσοντολόγιο που έχει ανάψει φωτιές, η αλήθεια είναι. Και πραγματικά τη στιγμή που θα πρέπει να στηριχθεί ο πολιτισμός, τη στιγμή που θα πρέπει να στηριχθούν οι νέοι ηθοποιοί, προηγήθηκε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κύριε Καλομυράκη, και μια περίοδος ύφεσης, επιδημιολογικής κρίσης, όπου δεν υπήρχαν ούτε θέατρα, ούτε κινηματογράφος, ούτε τηλεοπτικές σειρές. Και έρχεται τώρα αυτή η απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε προλάβει. Το ένα σοκ διαδέχεται το άλλο. Ναι. Μόλις ηρεμούμε από μια πανδημία, έρχεται κάτι τέτοιο. Τι να πω, πραγματικά οι εκπλήξεις είναι διαρκώς δυσάρεστες και αυτό κοστίζει πάρα πολύ στην ανθρώπινη ψυχολογία. Κάνουμε μια δουλειά που έτσι κι αλλιώς είναι ανασφαλής και δύσκολη. Πρέπει να διαπραγματευτείς πολλά πράγματα για να τα αντέξεις όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα η δική μας δουλειά, τουλάχιστον να μιλήσω για τον χώρο των ηθοποιών στον οποίο και ανήκω. Όλα αυτά βλέπεις μια πολιτεία να μην είναι ακριβώς δίπλα σου, αλλά σαν να είναι απέναντί σου, σαν να σε πολεμάει εντός εισαγωγικών, γιατί εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω και βαρύγδουπους όρους. Είναι σαν να έχουμε μια αγνωμοσύνη απέναντι στο τι είναι η τέχνη και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή μας. Να θυμίσω ότι δεν είναι πολύ μακριά η περίοδος της καραντίνας και η φάση του εγκλεισμού, που χωρίς τέχνη δεν θα υπήρχε καμία διέξοδος στα σπίτια των ανθρώπων. Ας θυμηθούμε πόσες ταινίες, πόσα σύριαλ είδαμε, πόση μουσική ακούσαμε, τι συντροφιά έκανε πραγματικά στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Ακούω πολλές φορές που λέμε ότι
Φυσικά τα μαθήματα ξένων γλωσσών και οικονομικών και υπολογιστών στα σχολεία είναι πολύ σημαντικά, γιατί αυτά θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε και να ψυχηθούμε στην αγορά εργασίας όταν ενηλικιωθούμε. Και φυσικά, okay, είναι πολύ σημαντικά, γιατί όντως σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Αλλά η τέχνη, την οποία την έχουμε πάντα σε μια δεύτερη μοίρα και σε ένα δεύτερο κάδρο, είναι αυτή που μπορεί να μας προσφέρει άλλου τύπου λύσεις. Λύσεις οι οποίες αφορούν το μέσα μας και το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Φυσικά μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας, αλλά νομίζω ότι αν δοκιμάσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από την τέχνη, η τέχνη μας το προσφέρει αυτό απλόχερα. Τα πράγματα όντως μπορούν να αλλάξουν. Και θα γίνουν και πολύ πιο απλά. Μάλιστα. Κύριε Καλομηράκη, σας ευχαριστώ θερμά.